για να καταθέσω εκ μέρους της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Γιατί πρέπει να ανασάνει αυτός ο τόπος. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εμείς, σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας αναλογεί, τόσο στη Βουλή, όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, για να δοθεί δημοκρατική διέξοδος. Και καλούμε όλες τις δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές, που βρίσκονται στην πλευρά της δημοκρατίας και της προόδου, να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη. Καλούμε κάθε πολίτη να συστρατευτεί στον αγώνα μας, να επανέλθει η δημοκρατική κανονικότητα, να επανέλθει η ασφάλεια και η κοινωνική φροντίδα για κάθε πολίτη, να επανέλθει η κοινωνική δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος, η δημόσια υγεία και παιδεία, να επανέλθει η ασφάλεια με ελευθερία και η ελευθερία με ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Αυτό μας αξίζει. Σας ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Αύριο το απόγευμα ξεκινάει η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας και την απάντηση σε όσα είπατε θα την δώσει η Βουλή τις επόμενες 3 ημέρες. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Θα λάβετε όλες τις απαντήσεις για όλες τις υπερβολές και όλα τα ψέματα τα οποία προηγουμένως είπατε από τη Βουλή των Ελλήνων και την κυβερνητική πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, διακόπτεται η συνεδρίαση για αύριο το απόγευμα. Την ώρα θα την αποφασίσει η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Έτσι. Και θα βγει η ειδική ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τον κανονισμό.